Σε χαμηλά ποσοστά κινείται η προσέλευση των πολιτών στα γραφεία κτηματογράφησης της Κρήτης. Τους δήμους του νομού Ηρακλείου είναι λίγο κάτω από το 10%. Το Λασίφ είναι λίγο παραπάνω από το 10%, που όμως είμαστε ήδη στην παράταση. Υπάρχει πίεση τώρα τις τελευταίες μέρες, αναμενόμενη. Επειδή το είχαμε πει και άλλες φορές, ο κόσμος κατά την προσφυγή μας ενήθεια αφήνει αυτή την υποχρέωση για το τέλος. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί η χρησικτησία και το κόστος για την υποβολή της δήλωσης, αλλά και τα έξοδα πληρωμής τοπογράφων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων για όλους όσους δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα νομίζω είναι στη συλλογή των στοιχείων που έχουν οι περισσότεροι. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Πλέον δηλαδή δέχονται και το ε9 της 20ετίας, ανεξάρτητα αν είναι σφραγισμένο ή όχι. Υπάρχουν και οι ενεργές βεβαιώσεις. Ένα μεγάλο θέμα είναι η χρησικτησία. Μα σίγουρα και η οικονομική επιβάρυνση δημιουργεί θέμα. Δεν φτιάξατε τα χαρτιά σας? Τα κατάφερα γιατί έχω πείρα. Mm. Αλλά άνθρωποι εδώ χωρίς πείρα δεν γίνεται. Πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικούς. Ναι. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία διότι είναι πολύ η γραφειοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης, απλόφωτο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, απλόφωτο αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου, αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δηλούντος. Σε ό,τι αφορά τα τέλη κτηματογράφησης, αυτά διαρθρώνονται ως εξής. Για τα αστικά ακίνητα, 35 ευρώ αναδικαίωμα και 20 ευρώ για βοηθητικό χώρο. Για τα αγροτικά ακίνητα, πάγιο τέλος 35 ευρώ μόνο για τα δύο πρώτα αγροτεμάχια, δηλαδή συνολικά 70 ευρώ. Είναι δύσκολο να φτιάξεις τα χαρτιά σου εδώ στο κτηματολόγιο? Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο με την έννοια της διαδικασίας. Είναι δύσκολο να εντοπίσεις τα κομμάτια, άμα δεν ξέρεις ακριβώς που είναι και τα λοιπά. Είναι αυτή η διαδικασία και ο κόσμος βασικά φοβάται. Αυτό δηλαδή έχω καταλάβει, γιατί και εγώ φοβόμουν. Πώς θα τα βρει, τι πρέπει να κάνει, να πάω στο, όλοι ακούνε για πολιτικό μηχανικό. Σου λέει να πληρώσω ένα σωρό λεφτά. Αυτό που δηλώνει ο ιδιοκτήτης και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό είναι, δηλώνει σαφώς τα όρια της ιδιοκτησίας του και την έκταση. Δηλαδή πρέπει να είναι σωστά τα όρια του. Και αυτό πρέπει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον θεωρεί ότι αξίζει το ακίνητό του. Γιατί μετά θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Στο μεταξύ, παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες διακινείται η είδηση της απόφασης παράτασης της σχετικής διαδικασίας, αυτό δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο, αλλά ούτε και από τον ανάδοχο. Παράταση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 10 Απριλίου. Οι παρατάσεις ανακοινώνονται μια-δυο μέρες πριν όσες φορές δίνονται και έχουν δοθεί μέχρι τώρα παρατάσεις και ελπίζουμε να δοθεί και στο Ηράκλειο. Μετά τις 10 Απρίλη οι δηλώσεις θα είναι εκπρόθεσμες. Πάντα επικρέμεται άμα είναι εκπρόθεσμες κάποιο πρόστιμο. Αυτό είναι από τον νόμο προβλέπεται.